Ο πρόεδρος των δημοτικών υπαλλήλων Καρδίτσας δηλώνει αντίθετο στην απόφαση της κυβέρνησης να αυξηθεί το ημερήσιο ωράριο εργασίας κατά 30 λεπτά. Ο κ. Ταξιάρχης τονίζει πως η εν λόγω απόφαση χτυπά εργασιακές κατακτήσεις και επί της ουσίας δεν θα προσφέρει τίποτα το ουσιαστικό στην εξυπηρέτηση του πολίτη. Πιστεύουμε ότι μια αύξηση της μισής ώρας σε κάθε μέρα ενός εργαζόμενου δεν θα επιφέρει αυτά τα αποτελέσματα που επιδιώκει η κυβέρνηση, που θα προσφέρει δήθεν καλύτερες υπηρεσίες στο δημότη. Μην γελέται κανείς ότι μέσα από 30 λεπτά της ώρας θα εξυπηρετείται καλύτερα ο πολίτης. Απλώς εντάσσεται σε ένα σχέδιο γενικότερο επιβολής των νέων ελαστικών σχέσεων εργασίας. Έχουν παρατηρούνται φαινόμενα καλπάζωσης ανεργίας και φανταστείτε ότι αυτή η ρύθμιση πόσους υπαλλήλους θα αφήσει απ' έξω εργαζόμενους οι οποίοι αύριο μεθαύριο θα μπορούσαν να βρουν δουλειά στο δημόσιο τομέα. Και υπάρχουν τμήματα στους εργαζόμενους στην τοπική αυτοδιοίκηση που η ρύθμιση αυτή φέρει ακραία μεταβολή, όπως είναι οι εργαζόμενοι στους παιδικούς σταθμούς. Εκεί το ωράριό τους αυξάνεται από 30 ώρες σε 40. Από 6 ώρες την ημέρα που έχουν τα παιδαγωγικά τμήματα, αυξάνονται σε 8 ώρες. Καταλαβαίνετε πόσο βία είναι η αλλαγή που επιφέρει σε αυτούς τους εργαζόμενους. Πιστεύουμε πως είναι άδικο αυτό το μέτρο.